Πλειοψηφία και με παρατηρήσεις, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου έδωσε θετική γνωμοδότηση στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά στη δεύτερη αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου στο πλαίσιο της διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Με δεδομένο πως στόχος είναι η διαβούλευση να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, η στρατηγική μελέτη για το υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου, όπως και για τα υδατικά διαμερίσματα Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ήρθαν προς συζήτηση στην Επιτροπή, αν και υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, όπως και κατά τη σημερινή συνεδρίαση, αιτήματα για συζήτηση των θεμάτων αυτών σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω της σοβαρότητάς τους. Με την υπηρεσιακή εισήγηση που ήταν θετική και περιέλαβανε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, τάχθηκε η Περιφερειακή Αρχή, ενώ θετικά ψήφισαν επίσης το Κοινό των Ηπειρωτών και η Παράταξη Ήπειρος Όλων, ενώ αντίθετα καταψήφισαν η Λαϊκή Συσπήρωση και η Αριστερή Παρέμβαση. Θα έλεγε κανείς την προσπαθούμε να την εξαλείψουμε με όλες τις γνωμοδοτήσεις που δίνουμε και εμείς στα πλαίσια περιβαλλοντικών αδειοτήσεων, ειδικά ανθρωπογενών δράσεων, όπως είδαμε σήμερα, πτηνοτροφία, ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες. Αυτές είναι που αφήνουν ένα αποτύπωμα. Γιατί μιλήσατε για την Πρέβεζα πριν. Στην Πρέβεζα πρέπει να ξέρετε ότι η θάλασσα μπαίνει μέσα στο κομμάτι εκεί πέρα, γι' αυτό μιλάμε. Είναι και φαίνεται και στη μελέτη, νομίζω, σε μια σελίδα της μελέτης φαίνεται μέσα ότι υπάρχει το κομμάτι της ροής από την θάλασσα μέσα στα ύδατα, γι' αυτό υπάρχουν τα προβλήματα στο ναυραγικό. Επομένως, εμείς αυτό που κάνουμε, το κάνουμε πάρα πολύ καλά εδώ, σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος. Προσέχουμε όλες αυτές τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες να έχουν το λιγότερο δυνατό αποτύπωμα σε όλες αυτές. Όλα αυτά τα στοιχεία και προσπαθούμε με τις αποφάσεις μας να συνεισφέρουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Επομένως, εμείς ως αξιοβίωτη ανάπτυξη είμαστε και στα τρία θέματα σύμφωνοι με τις παρατηρήσεις, τις υπηρεσιακές και σαφώς είναι υπηρεσιακές παρατηρήσεις από την υπηρεσία που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Οι μελέτες, ειδικά για το δικό μας το υδατικό διαμέρισμα, ήταν εξαντλητικοί πάρα πολλές σελίδες. Εμένα μου έφαγε αρκετές μέρες εμένα για να τη δω, φαντάζομαι πώς έφαγε στην υπηρεσία. Και γενικά τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν και θα τα προτείνουμε και δεν νομίζω υπάρχει κάποιος λόγος να επαναχωρήσουμε επειδή δεν υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν συνεδριάζουν όπως το Συμβούλιο Υδάτων ή που δεν είναι υποστελεχωμένες όπως η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ναι. Δυστυχώς, σε τέτοια σημαντικά ζητήματα και σε πόρους υψίστης σημασίας για τη ζωή και την οικονομική δραστηριότητα πρέπει με τον πρώτον που διαβουλευόμαστε να είναι η κοινωνική εταίροι. Αυτό ήταν το Συμβούλιο Υδάτων. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι οποιοδήποτε μέτρο είναι αναποτελεσματικό αν δεν εξασφαλιστούν, αν δεν διατεθούν και εξασφαλιστούν τόσο οι πόροι, οι οικονομικοί, όσο και το ανθρώπινο, στελεχειακό και λιποδυναμικό. Αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης είναι υποστελεχωμένη και θεωρούμε ότι το προσωπικό το οποίο υπάρχει δεν επαρκεί. Νομίζω ότι και εδώ δεν θα πρέπει να φτάσουμε όπως στην περίπτωση, και κλείνω με αυτή την παρατηρήση, του Μαύρου Αλευρόδους, να φτάσει δηλαδή το πρόβλημα στο απροχώρητο προκειμένου να εγκρίνουμε το πρόγραμμα για να το αντιμετωπίσουμε. Στο νερό δεν θα συμβεί αυτό. Όταν θα έχουμε εξάντληση αυτού του πόρου ή ρύπανση, δυστυχώς θα είναι πολύ αργά. Να παραδέχομαι ότι δεν έχω τα στοιχεία. Δεν έχω τους μηχανισμούς παρακολούθησης. Να έχω ενδείξεις το καλοκαίρι, π.χ. με τη λειψιδρία, γιατί δεν μπορώ να καλύψω περιοχές. Ενδείξεις λέω, δεν είναι αποδείξεις αυτό το πράγμα. Μείωση παροχής των πηγών της Δραμπάτοβας, καθώς και άλλων πηγών όπως στην περιοχή της νήσου, τα οποία για μας είναι ενδείξεις ότι τα υπόγεια ύδατα και οι δεξαμενές εξαντλούνται. Με την άρση απαγόρευσης που υπήρχε στο προηγούμενο μέτρο, το αναθεώρησε η αποκεντρωμένη διοίκηση, ήρθε να προσθεθεί με νομοθεσία το 23 να μπορεί ο Υπουργός και όχι η Διεύθυνση Υδάτων να κάνει επιμέρους αλλαγές στα ΣΛΑΠ, αν θέλει να ευνοήσει την ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες στο να πίνει νεράκι ο κόσμος από τις βιομηχανίες, εδώ απελευθερώνεται χωρίς να τεκμηριώνεται ούτε η επάρκεια, ούτε η ποιότητα, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί ούτε μηχανισμοί ελέγχου έχουν, ούτε μπορούμε να μετρήσουμε. Αυτό μας ανησυχεί. Στην ίδια συνεδρίαση τέθηκε και το θέμα της γνωμοδότησης για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιωλικών Πάρκων που δεν αφορά προς το παρόν τουλάχιστον την Ήπειρο. Χωρίς να δίνεται καμία προτεραιοποίηση στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, χωρίς και πάλι να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, και χωρίς, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, να έχουν υπολογιστεί σωστά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παραδείγματος χάρη
από τα εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπετόν που θα πρέπει να πέσουν στο βυθό της θάλασσας για να εγκατασταθούν τέτοιες εγκαταστάσεις αιωλικών offshore. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, αλλά παρόλα αυτά, για λόγους αρχής, εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτές τις στρατηγικές μελέτες και θα ψηφίσουμε εν προκειμένου στην 25 λευκό. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν αρνητικοί όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αρκεί όμως να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και οι κανόνες που θεσπίζονται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απλά είναι μια γνωμοδότηση, αλλά όταν έρθει η ώρα θα πρέπει να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα πρέπει να συζητηθεί σε βάθος, διότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε ελαφρά την καρδία, μια απόφαση ελαφρά την καρδία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί σε βάθος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να μένει μόνο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όλα αυτά τα ζητήματα. Συνολικά, η ενεργειακή αποτύπωση από την κατασκευή και τα υλικά μέχρι και την απόδοση ενέργειας ενεργειακά στα βουνά είναι χαλιά. Στη θάλασσα όμως έχει νόημα γιατί έχει μεγάλη πυκνότητα αέρας. Παρ' όλα αυτά όμως, χαίρομαι ότι και τα παράκτια, επειδή και η επιλογή αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικές επενδύσεις, απεγκλωβισμό από το φυσικό αέριο της Ρωσίας, μπλα μπλα κτλ., δεν έχουμε απολύτως καμία εμπιστοσύνη, βλέποντας και τι αποφάσεις δίνονται από τη ΡΑΕ και τι γνωμοδοτήσεις δίνονται και από το Υπουργείο για άλλα μεγάλα υλικά πέρα, από την Εύβοια, ακόμα και σε κάτι στραμμένες περιοχές, ακόμα και που δίνουν και σιδαδιά στον Εύρο, που δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο ότι δεν θα παραβιαστούν όλα αυτά. Αντίστοιχη είναι η εισήγησή μου και για τα υπόλοιπα. Έχουμε το εξής. Απ' τη μία, μια φιλόδοξη προσπάθεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, η οποία το παραδέχονται όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχει μια σοβαρή αδυναμία, δεν μπορεί να αποτυπώσει στο έπακρο τις κλιματολογικές αλλαγές. Ένα ζήτημα αυτό. Ένα δεύτερο, όσον αφορά το δικό μας τηλεχικό δυναμικό στη χώρα. Το δημόσιο σήμερα, η πολυτουργία, το έχουμε πει άπειρες φορές και το ξέρει ο καθένας, σε τεχνικό και στελεχικό δυναμικό. Το ΕΓΜΕ έχει διαλυθεί. Τα στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ, κάποιοι τα λιδωρούν σαν ΟΦΥΠΕΚΑΔΕΣ, αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Το έχουμε δει και στην Ήπειρο αυτό και το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια σοβαρή κινητοποίηση σε στελέχη του ΤΕΕ Ήπειρου, έτσι ώστε να αποτυπώσουν το αμέσως επόμενο διάστημα ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα και το τι πρέπει να προσφέρει η Ήπειρος όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και νομίζω το τοπικό κράτος, έτσι όπως το λέμε εμείς, σε επίπεδο Δήμων και περιφερειών, ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα.